Με την συνοδεία του Υπουργού Άμυνας Σάβα Αγγελίδη, ο Ζωζέ Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια, μπαίνει σε ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Μαζί θα δουν από αέρος τις τουρκικές παραβιάσεις στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΣ, εκεί όπου βρίσκεται και το Γιαβούζ. Ο Μπορέλ είναι ο πρώτος ξένος αξιωματούχος που παρακολούθησε ειδή σώμαση τις τουρκικές παραβιάσεις. Το θέμα αυτό θα μεταφερθεί και στις επικείμενες επαφές του στην Άγκυρα με τον Ταΐπ Ερντογάν. Λίγο προτού αναχωρήσει για το τεμάχιο 6, ο Μπορέλ ενημερώθηκε για τις τουρκικές κινήσεις από τον Υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη. Η δυστυχία που προκαλεί στο νησί η τουρκική παρουσία έγινε χθες βράδυ πλήρως αντιληπτή από τον Ευρωπαίο αξιωματούχο κατά την περιδιάβασή του με τον Υπουργό Εξωτερικών στην καρδιά της μοιρασμένης Λευκωσίας και στο φυλάκιο 110 στον Άγιο Κασιανό. Ο Μπορέλ εμφανίστηκε μετά την επίσκεψη συγκλονισμένος. Not a nice spectacle. It's a pity it's the only city in Europe which is still divided. Λαμβάνεστε πολύ διαφορετικό να εξηγείς μια κατάσταση σε κάποιον που δεν γνωρίζει τα δεδομένα στην Κύπρο και αν να τα βλέπει ο ίδιος προσωπικά με μια τέτοια επίσκεψη. Για τις τουρκικές παραβιάσεις ενημερώθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, ο οποίος μετέφερε στην Λευκωσία την πρόθεση της χώρας του για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. We would be happy if part of these sources could be delivered somehow to Southeast and Central Europe. Σε γραπτή του δήλωση πάντως ο Μουσταφά Κιντζή εκφράζει την ενόχλησή του για το γεγονός πως δεν συναντήθηκε με τον Μπορέλ, υπενθυμίζοντας πως κάτι τέτοιο είχε γίνει στο παρελθόν με την προκάτοχό του ή άλλους θεσμούς στην Ευρώπη.